Όλο ένα και μεγαλώνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην καρδιά του Ηρακλείου, με την πλατεία Κορνάρου και την Παραλιακή να σηκώνουν το βάρος της κυκλοφορίας, με την αγανάκτηση των οδηγών να χτυπά κόκκινο και λόγω της έλλειψης δημοτικών χώρων στάθμευσης. Και μπορεί το Ηράκλειο να γέμισε κολονάκια, όμως η ταλαιπωρία συνεχίζεται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, με τους εμπλεκόμενους φορείς να εκφράζουν τις αδυναμίες του ολού σχεδιασμού, καθώς και τα κακώς κείμενα, στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη. Να κάτσουν στο τραπέζι με επικεφαλή το Δήμαρχο, αλλά να έχουμε ένα γνώμονα. Ποιος είναι ο γνώμονας? Είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο? Είναι ο κυκλικός κόμβος λίγο πριν τον κόμβο του Γαζίου. Γιατί έχει πέρα με ένα τόσο μικρό κυκλικό, ο άλλος τρέχει από τα 62 Μαρτύρων, τρέχει, δεν σταματάει. Mm-hmm. Και εσύ που είσαι από τα σχολεία του που είναι εκεί δίπλα και θες να βγεις στο κυκλικό, και ενώ έχεις βγάλει τη μούρη σου στο κυκλικό, φοβάσαι μη σε τρακάρει ο άλλος. Πρέπει να φύγει το κυκλικό από εκεί. Η πρόταση που είχαμε κάνει είναι να αξιοποιηθεί το πρώην δημοτικό πάρκινγκ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Στην αρχή της Κάρου, μετά που φεύγουμε από το μουσείο κατεβαίνοντας, παρκαρισμένα εκεί. Αμάξια, παράνομα, συνέχεια, χωρίς να γίνεται κάτι. Ποια είναι η άποψή σας για την πιθανότητα ήπιας κυκλοφορίας, που δεν θα περιορίζεται όμως την προσβασιμότητα μόνο ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα? Πρέπει στην πόλη να μην μοιάστημη νεκρώσω με την αγορά, ούτε το κύτταρο της που είναι τις οικίες, τις κατοικίες στο Ηράκλειο μέσα, γιατί αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Και πάντα θα εξακολουθούμε να λέμε ότι πρέπει, μάλιστα, να βρούμε έναν τρόπο πρόσβασης. Έτσι, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο, κόπηκαν 19.456 κλήσεις για παράνομη στάθμευση από τη Δημοτική Αστυνομία, ενώ μέχρι το τέλος του 2023 ο αριθμός αυτός αναμένεται να αγγίξει τις 25.000 κλήσεις. Πέραν της αστυνόμησης των παραβάσεων και των καθημερινών ελέγχων, πρέπει και οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή είναι η πόλη που έχουμε. Ελπίζουμε η επόμενη Δημοτική Αρχή να κάνει καλύτερα πράγματα και πιο αποτελεσματικά από τη δική μας. Έγινε ένας αγώνας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πίσω σας, κύριε Παντακέ, κάποιοι να διασχίζουν κάθετα το πεζόδρομο. Ακριβώς. Όπως είναι η κάθοδος Κνωσού και στο κυκλικό του Αγιάννη, μεγάλο πρόβλημα Ώρες Αιχμής. Να κοιτάξουν να κάνουν διάνοιξεις δρόμων. 62 μαρτύρων. Είναι μάρτυρες αυτοί οι οποίοι περνάνε από εκεί, είναι μάρτυρες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα. Η κίνηση που στο κέντρο υποτίθεται ότι προσπάθησαν με τις ρυθμίσεις να το βελτιώσουν, μεταφέρθηκε προς τα έξω. Συνήθως γίνεται και στο Κατσαμπά γίνεται, στα φανάρια του Κατσαμπά και στη Γιώφυρο βέβαια. Αν μπορούν να φτιάξουν σε κάποια σημεία της λεωφόρου Κνωσού, χρειάζεται αυτό το around about. Το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και τους 750.000 πολίτες που μετακινούνται με τα μίνι μπας σε αιτήσια βάση δεν αποτέλεσαν ανάσα στο κυκλοφοριακό, όπως διαπιστώνουν επαγγελματίες οι οποίοι αναφέρθηκαν και στο μεγάλο αγκάθι αυτό του κυκλικού κόμβου στην πλατεία 18 Άγγλων, ο οποίος σύμφωνα με το σχέδιο της επερχόμενης Δημοτικής Αρχής καταργείται, ενώ δημιουργούνται δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να αεροθετήσουμε. Πού θα μπουν τα λεωφορεία, πού θα μπουν τα ταξί στην έξοδο του Ηρακλείου να πάει ο κόσμος στο λιμάνι και τα πεζοδρόμια, να μπορεί ο κόσμος να περπατήσει. Μεγάλο πρόβλημα η διάβαση πεζών από την 25η Αυγούστου που περνάει απέναντι για τον Κούλερ. Εμπλεκόμενοι φορείς σχολίασαν και την αρχιτεκτονική πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Από τη θεωρία στην πράξη έχουμε μια τεράστια απόσταση, έτσι. Γιατί το να σχεδιάζουμε για να κάνουμε μαγικά καλό είναι. Στην πράξη αυτά τα μαγικά μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικά.